Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε ένα διαφορετικό game και αυτό είναι το Euro Truck Simulator 2. Και ας αρχίσουμε σιγά σιγά τι θέλει. Εδώ πέρα μου λέει ένα όνομα, που θα βάλουμε το όνομά μας. Λέει εδώ πέρα φίλο, άντρας, ωραίο. Εικόνα τώρα. Τι να βάλουμε, να βάλουμε το ταλικέρι εδώ τον τύπο. Φορτηγό λέει εδώ πέρα. Τώρα εγώ από φορτηγά δεν πολύ ξέρω. Ας πάρουμε αυτό, ξέρω εγώ τώρα. Και αυτό είναι το λογότυπο. Ας πάρουμε τη φωτιά. Όνομα εταιρείας. Τι να βάλουμε. Να βάλουμε... Ξέρω εγώ, βάλε αυτό. Επιλογή χάρτη Ευρώπη. Steam Cloud, ναι, ok, δημιουργία. Ωραία. Επιλέξτε πόλη την οποία θες να ξεκινήσεις. Τι λέει εδώ πέρα. Γερμανία, ας πούμε, και το κουνάσι. Πάμε Ελλάδα, αν είναι. Ελλάδα έχει. Η Ελλάδα είναι κάπου. Α, δεν την έχει εδώ πέρα, είναι κανονικά. Δεν μας έχει εμάς. Ας πάμε. Πάμε, πού να πάμε. Πάμε στη Γαλλία. Θέλετε να περάσει. Ναι. Ωραία, πότε αρχίζουμε. Καλώς ήρθατε στο Euro Truck Simulator, ναι. Τουλάχιστον έχεις την ευκαιρία να κάνεις τη δουλειά των ονείρων σου. Εντάξει, η δουλειά των ονείρων δεν το λέμε. Η δική σου μεταφορική εταιρεία είναι πλέον ανοιχτή. Αλλά δυστυχώς σου λείπουν χρήματα για να αγοράσεις ένα φορτηγό. Προς το παρόν θα πρέπει να δουλέψεις για να... Οκ. Μας λέει γενικότερα την ιστορία ότι θα πρέπει να δουλέψουμε. Οκ. Και μας λέει εδώ πέρα Δευτέρα 10:01. Οκ. Ανοίγουμε τον κινητήρα. Μισό λεπτό. Ωραία, ανοίγουμε τον κινητήρα. Γκάζι. Οκ. Εδώ πέρα έχει τα διάφορα. Ναι. Ωραία, εγώ που πάω όμως, δεν μου λέει κάποιο GPS. Εσωτερική κάμερα, οκ, μας λέει 1, 2, 3. Ναι. Δοκίμασε διαφορετικές οπτικές. Οκ, λέει εδώ πέρα. Είναι ώρα να κάνεις μια παράδοση. Χρησιμοποίησε το λογό για να δεις, οκ, μας λέει το F1. Α, πάση λέει, Ενεργοποίηση καθρέφτη. Τι λέει, όταν το παιχνίδι είναι σε παύση μπορείς να... Οκ, μας λέει εδώ πέρα ότι είναι σε παύση. Ο χάρτης πλοίης σου δείχνει την παρουσία. Οκ. Οκ. Οκ, δηλαδή τώρα με το F5 είναι κομπλέ. Ωραία. Ξέχασα να διαβάσω, νομίζω, το πώς αλλάζουμε το τέτοιο. Το πώς κατεβάζουμε, ας πούμε, το φορτίο και αυτά. Εντάξει, θα το βρούμε. Ας αρχίσουμε να πηγαίνουμε τώρα, πώς θα στρίψουμε. Α, καλά στρίβει. Όπα, δεν στρίβει καλά. Ρε, να μην στρίβει το φορτηγό. Όπισε, δεν μπορούμε. Έτσι που θα κάναμε τώρα. Τι, γιατί είναι τόσο δύσκολο. Ωραία. Σαν μεθυσμένο πάει. Την ευθεία να την πάρουμε, γίνεται. Γίνεται. Κάτι μου λέει ότι αυτό το αυτοκίνητο... Α, εντάξει. Πήγε πιο σιγά. Να το ευθυγραμμίσουμε όσο γίνεται. Ωραία, μας λέει ότι στρίβουμε από εδώ αριστερά. Σ...
Σιγά σιγά θα την πάρουμε τη στροφή γιατί δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Όπα! Τι έγινε ρε, κολλήσαμε. Α, ξεκολλήσαμε. Ζημιά 30%. Ναι, το θέμα είναι να φύγει γι' αυτό κάπως. Όπισθεν. Εντάξει, μας βλέπεις και εσύ το Volkswagen εκεί πέρα πίσω. Renault βασικά είναι. Εντάξει, ακόμα είμαστε αρχάριοι. Τις στροφές δεν ξέρουμε πώς τις παίρνουμε. Μας λέει ότι είναι 30% όλα εκτός από το φορτίο. Το φορτίο είναι κομπλέ. Τέτοιες εθνικές θέλω που είναι ευθείας, δεν είναι ο μόνος στροφή ας πούμε. Κάτω από 90 λέει, εγώ την ταχύτητά μου δεν ξέρω που τη βλέπω. Μέσα λογικά τη βλέπω. Ναι, με 90 πάντα, εντάξει. Τώρα δουλεύουμε για την Carrefour, μάλιστα. Κάτι είπε στα 500 μέτρα, δεν το είδα. Έχει και διόδια, τι έχει εδώ. Πού πάμε τώρα, από εδώ μας δείχνει. Πιο σιγά, ωραία, από εδώ. Τι λέει μωρέ ότι... Τι λέει ότι βρήκα μωρέ το ψέμα. Ψέματα λέει. Πού βρήκα, όλα μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο έμπειροι ακόμα. Αλλά άμα σας αρέσει, μπορώ να πάω και σε άλλες περιοχές να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς είναι. Και όσο παίζω θα γίνομαι καλύτερος εννοείται. Αλλά δεν πολύ έχω παίξει όπως είδατε. Οπότε ναι. Ευθεία μας λέει, επόμενη στροφή στα δεξιά ή έτσι πάει ο δρόμος. Δεν ξέρουμε και πόσα χιλιόμετρα είναι ακόμα για να πάμε εκεί. Ωραία, στρίβω επειδή βλέπω κάτω τι λέει. Μία ώρα και 12 λεπτά. 89 χιλιόμετρα ακόμα. Όπως στις στροφές δυσκολευόμαστε λίγο. Κάτσε να τον πάρουμε σβάρνα αυτόν επειδή πάει να στρίψει και στρίβω κι εγώ. Α, πρέπει να χαμηλώσω ταχύτητα γιατί πάω 92, 90, να. Είναι όμως, τι είναι 90 τώρα, πάμε με 120, ξέρω εγώ, 80 λέει. 70. Οκ, πάμε εδώ πέρα που είναι. Φρένα ρε, σε παρακαλώ. Εντάξει. Μόνο του προχωράει. Μόνο του προχωράει. Εγώ δεν το πήγα τόσο μπροστά.
Από εδώ αριστερά, οκ. Okay. Νόμιζα πως μπαίναμε από την άλλη. Κάτι μου είπε για το F5. Τι λέει, πλησιάζει την πύλη της εισόδου για να πάρεις άδεια από πάντα F5. Πού πάω? Είναι καλή ώρα να ρυθμίσει το κλίμακα του χάρτη. Εδώ πέρα θέλει. Ωραία, και πατήσαμε enter και μου λέει πού το χρειάζεστε. Μας λέει, ας πούμε, εδώ. Θα πούμε αυτό, να δούμε τι θα πει. Και αμοιβή ήταν 1700. Και μας δίνει εδώ πέρα και για τα XP. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή, και αν θέλετε να δείτε κι άλλα, απλά γράψτε στα comments.